Την ώρα που ο τουρισμός στην Κρήτη οδεύει προς νέο ρεκόρ, με φόντο τη σημαντική αύξηση στις αφίξεις τουριστών, ξενοδόχοι προχωρούν σε προσφορές και εκπτώσεις για να γεμίσουν τα άδεια δωμάτια, καθώς μια μεγάλη μερίδα τουριστών στρέφεται στο Airbnb. Έρχεται παραπάνω κόσμος, αλλά δυστυχώς διασπείρεται στα Airbnb και σίγουρα υπάρχει ένα θέμα. Οι τιμές έχουν αυξηθεί αρκετά και ο κόσμος ζητάει special offers. Τα special offers αρχίζουν και λειτουργούν από 15% και πάνω, οπότε σίγουρα θα έχει ένα αντίκτυπο μετά στο τέλος, όταν τραβήξουμε την τελική γραμμή, να δούμε τι θα μείνει στις επιχειρήσεις. Ο αριθμός των κλίνων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και έτσι έχουμε πολύ μεγαλύτερη προσφορά σε κλίνες από ό,τι ζήτηση. Το αεροδρόμιο είναι η δυνατότητά του, είναι αυτή που είναι. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό αυξήσεων σε αφίξεις, αλλά δυστυχώς τα κρεβάτια έχουν αυξηθεί, έχουν ξεπεράσει 500.000 όλη την Κρήτη. Διότι αν πούμε χαρακτηριστικά ότι τα ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών είναι περίπου στις 200.000, και όταν το Airbnb μέσα σε 5 χρόνια έχει γίνει, οι κλίνες έχουν αυξηθεί σε 180.000. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος που έρχεται γίνεται μια μεγάλη διασπορά σε όλες αυτές τις κλίνες και έτσι βλέπουμε για αυτή την εποχή ξενοδοχεία να είναι σε χαμηλή πληρότητα ίσως. Σε αντίθεση με πέρυσι, οι πληρότητες για τον Ιούλιο αγγίζουν το 80%, με αρκετούς ξενοδόχους να προχωρούν σε προσφορές άνω του 15% σε μια προσπάθεια να γεμίσουν τα διαδωμάτια, ώστε οι πληρότητες να αγγίξουν το 100%. Γύρω στο 80 με 85%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετά δωμάτια για την εποχή που συνήθως δεν υπήρχαν αυτά τα δωμάτια. Υπάρχουν πάρα πολλά Airbnb τα οποία παίρνουν αρκετό κόσμο. Τα ξενοδοχεία είναι αυτά που ήταν, δεν έχουν, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουμε πολλές μονάδες καινούργιες στην Κρήτη, οπότε στην ουσία παραμένει ο κόσμος. Ένα 4-5% που είχαμε αύξηση αεροδρομίου αυτό το μήνα, τους έχει πάρει το Airbnb. Τα ξενοδοχεία τώρα πάνε σε special offer, διότι 15% από 15% και πάνω. Για να ξεκινήσουν να ρέουν πάλι οι κρατήσεις. Ο κάθε ένας ήταν αισιόδοξος ότι το δικό του ξενοδοχείο θα γεμίσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ορισμένες επιχειρήσεις, όπως είπα και πριν, δεν έχουν τις κατάλληλες πληρότητες που θα έπρεπε για αυτήν την εποχή, οπότε αναγκάζονται να ρίξουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, κλίμα δυσαρέσκειας επικρατεί σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας, καθώς δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως υποστηρίζει ο Νίκος Κοκολάκης. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις και αυτό ήταν αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καλύβουν 2 και 3 θέσεις. Δυστυχώς δεν παίρνουν τα προβλεπόμενα ρεπό τους, δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια. Βλέπουμε επίσης ότι συμβαίνει σε κάποιες επιχειρήσεις να μην εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας, να εφαρμόζεται μόνο στα χαρτιά και δεν πληρώνουν τα ρεπό που δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Εμείς κάνουμε έκκληση στους ξενοδόχους να σεβαστούν το εργατικό δυναμικό.